Μαζί μας έχουμε τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του χθεσινού δραματικού περιστατικού με την φωνική επίθεση με μαχαίρι στην Αύπακτο, τον γνωστό ναυπάκτιο κομωτή τον Νικόλα Δούρο. Νικόλα, καλησπέρα. Περνάνε ιδιαίτερα δύσκολες οι στιγμές και για σένα εχθές. Θέλω να μας πεις λίγο πώς το βίωσες, τι ακριβώς έγινε, πώς μπήκε ο δράστης μέσα και κάποια πράγματα γύρω από το δραματικό αυτό συμβάν. Εγώ μπήκα περίπου γύρω στις 7 η ώρα πρέπει να ήταν, 7 και 4 πρέπει να ήταν περίπου. Μπαίνω μέσα, ο Σπύρος είχε ένα πελάτη ήδη. Φεύγει ο πελάτης μετά από 3 λεπτά. Και από 3 λεπτά περίπου, την ώρα που με εξυπηρετούσε σε κάποιο σημείο του καταστήματος να δω κάποια μαξιλάρια, ο Σπύρος δεν ήταν σε εμφανή θέση να τον δει ο δράστης. Ήταν πίσω από μια κολόνα και με το που μπαίνει μέσα δεν πρόλαβα να γυρίσω από μια κουβέντα στο Σπύρο σχετικά με κάτι μαξιλάρια που ήθελα να πάρω. Βλέπω το δράστη να έχει κάνει, να έχει αγκαλιάσει από το λαιμό το θύμα, το Σπύρο, και σε κλάσμα δευτερολέπτου να έχει βγάλει το μαχαίρι. Ένα μαχαίρι του οποίου εντάξει ήταν περίπου γύρω στα 20 εκατοστά και αμέσως άρχισε να το χτυπάει μανιωδώς. Εκείνη την ώρα τα χάσα, πετάγομαι έξω να φωνάξω βοήθεια, κανένας. Με το που βγήκα έξω, κοιτάζω ο δράστης είχε φύγει. Δηλαδή πρόλαβα να δω δύο μαχαιριές, να έχει πάει ο Σπύρος μπροστά μου. Και όταν μπήκα μέσα, βλέπω το δράστη, ήταν στην πόρτα του λυκείου, μπαίνω μέσα, φωνάζω Σπύρο, Σπύρο. Βλέπω Σπύρος όρθιος, εμόφυτος, πηγαίνει κοντά στο γραφείο του. Του λέω Σπύρο, πες μου, ποιον θες να πάρω τηλέφωνο, λέω. Να πάρω τηλέφωνο, λέω, τη μητέρα σου. Και να φωνάξω, λέω, ένα στενοφόρο, λέω, να έρθει να σε περιποιηθεί. Όχι, μου λέει, Νικό, λέει, κάλεσε, λέει, τον Αντώνη. Λέω, ποιον Αντώνη, δεν το ξέρω. Μου λέει, συκάτοικος, δεν ξέρω, φίλος γείτονας τι είναι. Παίρνει τηλέφωνο αυτός, καπάκι παίρνω τη μάνα του. Δεν το παίρνω τη μάνα του τηλέφωνο, πάνω, μπαίνω ξανά πάλι μέσα, ο Σπύρος ήταν υπόθετος μπροστά από το γραφείο. Πάω τον σκοντάω τον Σπύρο, λέω, Σπύρο, είσαι εντάξει, υπομονή, παίρνω τηλέφωνο στην όχθο. Χτυπάει το τηλέφωνο του, ψάχνω να δω το τηλέφωνο του, τίποτα. Καλό ασθενοφόρο, ένα πρώτο μου ξάδερφο εκείνη την στιγμή, αστυνομία μετά και μαζευτήκαν όλοι. Όση ώρα ήταν μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, εγώ προσπαθούσα να μιλάω στο Σπύρο, μου έδειχνε ότι με καταλάβαινε, κουνούσε χέρια, δεν μπορούσε να μου μιλήσει κάποια στιγμή. Το αίμα είχε χάσει πάρα πολύ αίμα, ίσως και για καλύτερο ότι είχε πάνω όλα καλά κερδίσει. Είναι ότι έπεσε από την πλευρά που ήταν το τραύμα και μπόρεσε την πληγή να έχει περισσότερο, να φεύγει λιγότερο αίμα. Και μετά όταν ήρθε το ασθενοφόρο τον πήρανε και εγώ πήγα και κατέφυγα στην αστυνομία. Ο δράστης δεν περίμενε να δει εμένα μέσα, νόμιζε ότι ο Σπύρος ήταν μόνος του. Ο δράστης πήγαινε καθαρά να τον σκοτώσει. Αυτό κατάλαβα. Απλά δεν πρόλαβε επειδή με είδε μέσα. Που νόμιζε ότι ήταν ο Σπύρος μόνος. Νίκο, από αυτό καταλαβαίνω, ήταν η ώρα που γευματινή, είχε σχεδόν καθόλου κόσμο έξω. Μάλλον καθόλου κόσμο, τίποτα. Δεν είχε και εσένα. Άρα πιθανότατα ο δράστης πήγαινε να χτυπήσει και να φύγει νομίζοντας ότι δεν θα συλληφθεί, ότι δεν θα εντοπιστεί. Φορούσε και μάσκα, μου είπες πριν. Μάσκα, τη μάσκα αυτή που έχουμε για λόγω κορονοϊού. Ναι. Φορούσε αυτό, οπότε ενδεχομένως να νόμιζε ότι μπορεί να μην γίνει αντιληπτός. Ναι, και ο δράστης μάλλον δεν με είδε ότι είχα μπει μέσα. Είχε δει μόνο τον πελάτη που μπήκε με ένα καρεκλάκι στο χέρι, κάτι ήθελε να το φτιάξει και ρωτούσε το Σπύρο. Και νόμιζε ότι ήταν μόνο αυτός ο πελάτης. Εμένα δεν με είδε ότι μπήκα. Και γι' αυτό και μπήκε. Και μόλις με είδε μπροστά του, και έχω την εντύπωση επειδή ο Σπύρος ήταν πίσω από την κολόνα και είδε με ένα πλάτη ότι εγώ είμαι ο Σπύρος. Και μόλις ήρθε γύρω-γύρω, βλέπω τον Σπύρο, του λέει Σπύρο, αυτό. Και σε κλάσμα δευτερολέπτου είχε βάλει το μαχαίρι και τον κάρπωνε. Αυτά έγιναν. Μου είπες πριν ότι τον αγκάλιασε και φάνηκε λίγο φιλικό στην αρχή. Ναι, το λέμε, για να μην μπορέσει να αντιδράσει, μάλλον. Ο Σπύρος όταν τον είδε, σάστησε
Και χάσει ακόμα περισσότερο, έχασε δηλαδή όπως τα χάσα και εγώ, όταν βγήκε το μαχαίρι και άρχισε να τον καταφέρει κατευθείαν. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έγιναν όλα, δηλαδή όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Που δεν θα μπορούσε να αντιδράσει κανείς. Το μαχαίρι το είχε μέσα στον μπουφάν, όπως μας είπες. Λογικά το μαχαίρι το είχε μέσα από το μανίκι, από το δεξί το χέρι. Το δεξί το χέρι. Α, το είχε στο μανίκι. Δράσεις. Ναι. Ναι, στο μανίκι, ναι. Και ταυτόχρονα βγήκε, όταν το έπιασε, είχε βγει και το μαχαίρι. Δεν υπήρχε δεύτερη αντίδραση. Και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Δεν υπήρχε κάτι να πει ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι. Αν έκανα, μπορεί να. Εκείνο που τρύπωσε το Σπύρο, να μην είχε καθαρίσει και εμένα. Δηλαδή να σκότωνα και εμένα. Επειδή ήμουν ο μοναδικός μάρτυρας. Και αν δεν ήμουνα για καλή του τύχη, για καλή τύχη όλων και της οικογένειάς του. Το Πέτρο Μακαρίτης. Μου φαίνεται συγκλονιστικό όλο αυτό, Νίκο. Μου φαίνεται συγκλονιστικό αυτό όλο που έγινε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, ο εισαγγελέας σας κάνει και αρχές ό,τι καλύτερο. Ας ελπίσουμε καταρχήν να γίνει, να ξαναρθεί κοντά μας ο Σπύρος. Ένα το κυριότερο παιδί, να γίνει καλά. Το κυριότερο αυτό. Ένα εξαιρετικό παιδί και επαγγελματίας και τυπικός. Και επαγγελματίας και πολύ καλή οικογένεια. Και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Και το λέω, το ξέρω χρόνια. Και πολλά χρόνια. Και ο δράστης μάλλον από παρεξήγηση, από λάθος εκτίμηση, επιτέθηκε τόσο άδικα σε αυτό το παιδί. Ο δράστης, ό,τι και να είναι, δεν υπάρχει λόγος να πας να σκοτώσεις κάποιον. Όποιος λόγος και να υπάρχει. Όποιος λόγος. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει θέμα, έγινε αυτό για θέμα της δυνίας από ό,τι ακούγεται. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας. Ούτε να το ρίξουμε σε ψυχολογικά. Τόσα βλέπουμε, τόσα γίνονται. Ας πληρώσουν κάποιοι να βάλουν μυαλό κάποιοι άλλοι. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλοί και πολλές που έχουν τα ίδια μυαλά και χειρότερα. Κάτι η δικαιοσύνη κάνει αυτό που πρέπει. Κάτι τελευταίο, Νίκο, να σε ρωτήσω. Τα χτυπήματα από ό,τι μας είπες και πριν ήταν στο πλάι, όχι στην καροτίδα όπως αρχικά. Όχι. Αν ήταν καροτίδα θα ήταν ήδη νεκρός. Ίσως να μην μπόρεσε να κάνει. Δεν μπόρεσε. Όταν μάλλον όχι, δεν μπόρεσε μόνο. Στο πλάι, ψηλά στο κεφάλι, κάπου στο λαιμό, κάπου εκεί τον χτύπησε. Στο λαιμό. Έτσι όπως το είδα, στο λαιμό. Λαιμό με. Εκεί που αρχίζει η ομοπλάτη. Λαιμό καθαρά. Μάλιστα. Λαιμό καθαρά. Και ίσως μπορεί να προσπάθησε να τα αποφύγει και να μην μπορούσε να βρει ούτε την καροτίδα. Γιατί δεν είχε το χρόνο. Όταν είδε εμένα και πετάχτηκα έξω, βγήκα έξω από το φόβο. Για να φωνάξω βοήθεια, έφυγε και αυτός, το γούνιο σου λέει είναι πιάσιμο. Και γλίτωσε να κάνει τη δουλειά αυτό που είχε βάλει σκοπό να κάνει. Δηλαδή να τον σκοτώσει. Εσένα δεν σε. Πήρε και το μαχαίρι μαζί, είχε και το μαχαίρι μαζί ή το πέταξε το μαχαίρι εκεί μέσα. Το μαχαίρι δεν ξέρω, δεν το είδα. Όταν τον είδα, πήγαινε περπατώντας στην πόρτα του Λυκείου και προς τα φανάρια παράδειγμα. Δεν πρόσεχα να είχε. Κοίταξα να δω τι κάνει το παιδί. Να δω πώς είναι ο Σπύρος. Μάλιστα. Αυτό κοίταξα. Νίκο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που βρήκες το κουράγιο. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι να. Ο Σπύρος να γίνει καλά. Και ο Δράσης να πληρώσει. Σε ευχαριστώ. Και να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Αυτό, να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Είτε άντρας είναι είτε γυναίκα. Όποιος και να είναι. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.